Το 1908 ο Παπαδιαμάντης πηγαίνει στη Σκιάθο, οριστικά, όπου και πεθαίνει το 1911. Μαζί του έφερε και το αρχείο του, αμέσως μετά το θάνατό του, η τύχη του Παπαδιαμάντη, η φιλολογική τύχη, η λογοτεχνική, γιγαντώνεται και όλοι ζητούν κείμενα του Παπαδιαμάντη. Αυτός που ενδιαφέρθηκε πρώτος ήταν ο φίλος του Παπαδιαμάντη, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος επικοινώνησε με τις αδελφές του Παπαδιαμάντη, οι οποίες κατήχαν αυτό το αρχείο, και τους ζήτησε να του στείλουν ό,τι υπήρχε σχετικό με τα έργα του Παπαδιαμάντη, διότι ο εκδοτικός οίκος του ΦΕΞΗ ενδιαφερόταν να προχωρήσει στην δημοσίευση, αναδημοσίευση του έργου του Παπαδιαμάντη. Φαίνεται από την αντιβολή της πρώτης δημοσίευσης με το κείμενο των εκδόσεων ΦΕΞΗ ότι υπάρχουν διαφορές. Όχι τεράστιες διαφορές, αλλά υπάρχουν διαφορές. Αυτό, σύν το γεγονός ότι ο Βλαχογιάννης έγραψε και πήρε από κόμματα και αυτόγραφα πρώτων δημοσιεύσεων, έχουν βρεθεί τα γράμματα αυτά προς τις αδελφές του και τα έχουμε δημοσιεύσει, δείχνει ότι πρέπει να θεωρήσουμε ως αξιολόγου το κείμενο των εκδόσεων ΦΕΞΗ και να μην θεωρούμε ότι πρόκειται για μια απλή αναδημοσίευση. Μετά από τις εκδόσεις του ΦΕΞΗ ενδιαφέρθηκε ένας δημοσιογράφος, ο Κώστας Φαλτάιτς, και επικοινώνησε και αυτός με τις αδελφές του Παπαδιαμάντη για να του στείλουν χειρόγραφα ή αποκόμματα. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την περίπτωση Φαλτάιτς είναι τα θρησκευτικά ποίηματα του Παπαδιαμάντη, αρκετά εκ των οποίων σώζονται στο σημερινό αρχείο του γιού του, του μάνου του Φαλτάιτς. Τα θρησκευτικά του ποίηματα δείχνουν πράγματι, όπως λένε και οι κριτικοί, έναν λογοτέχνη ο οποίος μπορεί να εκφράζεται σε καθαρή ποίηση, έστω και αν είναι αυτή η ποίηση θρησκευτική. Άλλος νεοελληνιστής, Οκτάβ Μεριέ, ο οποίος είχε παντρευτεί μια Ελληνίδα και λάτρευε πραγματικά την Ελλάδα, πηγαίνει στη Σκιάθο, βλέπει τα γράμματα που του έδειξαν οι αδερφές και επειδή τις βοήθησε, τις συμπαραστάθηκε και οικονομικά αλλά και με κάποια προβλήματα υγείας που είχαν, αυτές του παραχωρούν, του Μεριέ, τα αυτόγραφα των επιστολών που είχε στείλει ο Παπαδιαμάντης στον πατέρα του. Και έτσι το 1934 δημοσιεύεται σε ένα τόμο
με τον τίτλο Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη Γράμματα, το έργο αυτό το οποίο είχε βρει, τα κείμενα μάλλον των επιστολών που είχε βρει ο Μερλιέ στη Σκιάθο. Ο Μερλιέ όταν έγινε διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου, ενίσχυε οικονομικά τις αδελφές του Παπαδιαμάντη και ιδίως την τελευταία από αυτές, την Κυρατσούλα, η οποία έζησε αρκετά χρόνια μετά τον θάνατο των αδελφών της στην Σκιάθο. Και φαίνεται ως ένδειξη της εκτίμησης για αυτή τη βοήθεια, η Κυρατσούλα του χάρισε τα γράμματα του Παπαδιαμάντη και ορισμένα χειρόγραφα από οδηγήματα. Αυτά τα γράμματα βρίσκονται σήμερα στο αρχείο Μερλιέ. Ο Μερλιέ εξέδωσε τις επιστολές. Μάλιστα έχουν γίνει δύο εκδόσεις των επιστολών από το χειρόγραφο του κέντρου. Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι αν δεν έφταναν στα χέρια του Μερλιέ οι δύο επιστολές, μπορεί να είχαν χαθεί. Και αυτό είναι το μόνο σώμα επιστολικών κειμένων του Παπαδιαμάντη που σώζεται από ό,τι γνωρίζω. Άρα είναι πραγματικά ανεκτήμητο. Στο αρχείο Μερλιέ στεγάζονται τα κατάλοιπα των ιδρυτών, της Μέλπος και του Οκταβίου Μερλιέ, που είναι βέβαια τα έργα τους, η τεράστια αλληλογραφία τους και μία συλλογή χειρογράφων νεοελληνικής λογοτεχνίας, έργα, κείμενα σπουδαίων νεοελλήνων συγγραφέων, με το έργο των οποίων είχε ασχοληθεί ο Μερλιέ. Μεταξύ αυτών των χειρογράφων είναι και τα χειρόγραφα του Παπαδιαμάντη. Ο Μερλιέ όταν ήρθε στην Ελλάδα βέβαια δεν είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Παπαδιαμάντη, είχε πεθάνει ο Παπαδιαμάντης προ αρκετών ετών, αλλά ανακάλυψε το έργο του και επίσης ανακάλυψε το νησί του, τη Σκιάθο, την οποία υπεραγαπούσε. Το ενδιαφέρον του για τον Παπαδιαμάντη οφείλεται στο ευρύτερο και βαθύτερο ενδιαφέρον του Οκτάβ Μερλιέ για την ελληνική γλώσσα. Για τον Παπαδιαμάντη πραγματικά είχε μεγάλο θαυμασμό, μια πραγματική λατρεία, αλλά επίσης μπορεί κανείς να πει όταν διαβάζει τα κείμενα που αφιέρωσε στον Παπαδιαμάντη, είχε και ένα είδος συναισθηματικής συναντήληψης, ένα είδος συμπόνιας για τον πόνο που χαρακτήρισε τη ζωή αυτού του μεγάλου συγγραφέα. Αυτά είναι τα κίνητρα που έφεραν τον Μερλιέ κοντά στον Παπαδιαμάντη, στον οποίο αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της μεταφραστικής του δραστηριότητας. Έκανε μεταφράσεις διηγημάτων του Παπαδιαμάντη, οι οποίες εκδόθηκαν το 1934 και το 1965, και επίσης εξέδωσε την αλληλογραφία του Παπαδιαμάντη. Αυτό είναι το παπαδιαμαντικό στοιχείο στα αρχεία Μερλιέ, συν ένα λεύκωμα φωτογραφιών από τη Σκιάθο, το οποίο απεικονίζει το νησί πριν την τουριστική του καταστροφή. Είναι φωτογραφίες υποβλητικές, οι οποίες όντως ανακαλούν τον κόσμο του Παπαδιαμάντη και εκδόθηκαν και αυτές σε ένα βιβλίο που εξέδωσε το κέντρο την δεκαετία του 80. Ο πατέρας μου πήγε το 36 να δει τι γίνεται εκεί πέρα, στη Σκιάθο. Πήγε στο σπίτι και βρήκε ορισμένα πράγματα τα οποία τα πήρε. Δηλαδή ό,τι είχε απομείνει. Και είναι αυτά τα οποία έχουμε γράψει σε ένα χαρτί εδώ και τα έχουμε πει γραμματικά ότι υπάρχει. Αυτό μετά το πατέρα μου το φύλαγε σε ένα παλιτσάκι ιδιότροπο, τέλος πάντων, που ανοίγει έτσι, και δεν το είχε ταξινομήσει, τα είχε όλα μαζί.
Το μεταξύ μεσολάβησαν τα γεγονότα του πολέμου και αυτά, αλλάξαμε εκεί πέρα πολλές καταστάσεις στη ζωή, περάσαμε λιγάκι ταλαιπωρημένα και εν τέλει τα συγκέντρωσα εγώ μετά, μου τα έδωσε ας πούμε ο πατέρας μου, λέει αυτά είναι, θα τα έχεις εσύ, τακτοποίησέ τα και έκανα μια συλλογή όλων των πραγμάτων αυτών και με τη βοήθεια του και του κυρίου Δημητρακόπουλου, ο οποίος ήρθε για να τα ερευνήσει, να τα, γιατί είναι και, δεν είναι, είναι γραμμένα έτσι με μια γραφή η οποία δεν είναι βανάγνωστη και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά μπορούν και τα ερμηνεύουν και τα γράφουν ας πούμε ανάλογα. Και βγάλαμε ότι υπάρχουν ορισμένα. Έχω τη νοσταλγό, το δείγμα της νοσταλγού. Στο Χριστό στο κάστρο, αυτοκτόνος, παιδική πασχαλιά, μετανάστης, το ιστορικό μυθιστόρημα το οποίο ονομάστηκε Λάβαρο από τον κύριο Δημητρακόπουλο, το οποίο είναι ένα παραπλήσιο με τον εμπόρο των εθνών, όχι όμως ολοκληρωμένο, σχεδιάσματα για τη Γυφτοπούλα, ένα συναξάριο Ιωάννου Νεομάρτυρος, μετρική, αυτό που είναι το επώνυμα για σπουδή της μετρικής που για τη λογοτεχνία κυρίως είναι χρήσιμο, ένα τετράδιο καθαρέ εξηγήσεις, τετράδιο ιστορίας, τετράδιο απορριών, τετράδιο καλλιγραφίας και επιστολές διάφορες προς τον πατέρα του με τον αδερφό του, γιατί είχαν πολύ έτσι τρυφερή σχέση. Ήτανε τετράδιο το ονομάζει, διότι είναι φύλλα από διάφορα κομμένα ίσως φύλλα κενά άσπρα, κίτρινα ξέρω εγώ, τα οποία έχει σειράψει με τη βελόνα και λοιπά και τα έχει για να κάνει τη δουλειά του. Πρώτους μάρτυρες ήταν και ο Παπαδιαμάντης γύρω από την κοινωνία. Δούλευε γιατί ήθελε να φάει.